Αύριο, σας έχει πει ο MG λογικά, θα κάνουμε, θα δώσουμε location που θα είμαστε. Να έρθουν όλοι οι fans. Και όσοι δεν είναι fans, άμα θέλουν μπορούν να περάσουν και αυτοί. Θα δώσουμε location αύριο, θα δώσει ο Μάρκος, θα το κάνουμε και εγώ forward. Γιατί αύριο γυρνάμε τα γειτονιά, οπότε και να κάψω λίγο τώρα έτσι κι αλλιώς πέμπτη βράδυ βγαίνει. Ναι, θα δώσουμε location, να έρχεται στο clip. Θα σας πει ο Μάρκος dress code. Πνιγόρεμα λέγα. Ναι, θα είναι κοντά στο κέντρο κάπου. Να το μάθετε μία ώρα πριν. Θα το πούμε στο Instagram μας. Έχουμε εκεί εκπλήξεις και κλπ. Τεσσερά μισή με πέντε η ώρα εκεί. Και το πάμε μέχρι... Θα αλλάξουμε και ένα location που θα είναι εκεί κοντά πάλι. Μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι η φάση. Τώρα το, αυτό το meetup και όλο αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα γίνει. Θα το αποστάρει ο Μάρκος και θα το πω και εγώ αύριο. Θα αποστάρει ο Μάρκος, θα κάνω και εγώ repost. Και θα παίξετε στο κλιπάκι όλοι τέτοιο. Θα σκάσετε φρέσκα ευρωπαϊκά ντυμένα. Οκ. Σαν Ευρωπαίοι ταλαβερτζίδες θέλω να έρθετε. Στο κλιπ αν έχουμε Adidas όμως και σκαρφίνι πειράζει. Δεν πειράζει, απλά δεν θα παίξει στο κλιπ. Το παίζουν αυτό στις ειδήσεις, φούλα. Ρε Μάγκης, δεν έχω τσεκάρει και δεν παίρνω θέση σε αυτό. Ο καθένας είναι άξιος. Είναι υπεύθυνος βασικά των πράξεων του. Οκ. Okay. Ας πρόσεχε ο καθένας που κάνει stream, το τι κάνει στα streams του και πώς συμπεριφέρεται. Θα πάρω θέση. Δεν ασχολούμαι με την τηλεόραση έτσι κι αλλιώς. Ούτε βλέπω. Αλλά το πήρε το μάτι μου τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, Μαγιάς, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Πώς νιώθω που η νέα σεζόν με βρήκε στο τιμόνι. Αδερφέ, πολύ χαίρομαι. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Το 24. Και όσο έχει μείνει το 23, θα βγάλω την περισσότερη μουσική που έχω βγάλει ποτέ. Το 24-25 θα βγάλουμε πάρα πολύ μουσική. Άλμπουμς, το βλέπετε, νομίζω ότι το έχω πάρει ζεστά. Στα καλύτερά μου είμαι. Και αυτό φαίνεται, πιστεύω. Κάτσε να βάλω λίγο και το κινητό μου σε flight mode. Γιατί σήμερα με έχουν πάρει 500 μαλακισμένα. Όχι ένα. Με έχουν πάρει 500 μαλακισμένα και θα αρχίσω να προστάρω στο Discord και εγώ το τηλέφωνο τους. Να δουν και εγώ πόσο μαλακισμένο μπορεί να γίνω. Γιατί κάποια στιγμή αν κάποιος είχε μία ευκαιρία να μιλήσει μαζί μου στο τηλέφωνο, το να με παίρνει όταν γαμάω, όταν τρώω, όταν οδηγάω και δεν σέβεται, δεν είναι ωραίο. Μπορεί να τρακάρει ο άλλος. Μαλάκα τσιμπουκόπεδα. Βλέπω τον άλλον για να κάνει comment. Όποιος με κάνει follow, έχω το τηλέφωνο του Sneak. Της μάνας σου το τηλέφωνο πρέπει να δώσεις στο TikTok και να την παίρνουν όλοι. Όχι ότι δεν την παίρνουν όλοι. Αλλά πρέπει ρε φίλε να σέβονται κάποια παιδιά. Πρέπει να σέβονται. Ο Γιωργάκης 12, Fortnite XD. Πρέπει να σέβεται ότι ο άλλος έχει δουλειές. Εγώ δουλεύω με το τηλέφωνο μου. Καταλαβαίνεις. Ή οδηγάω, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Μπλοκ και τελειώνει η φασούλα, αλλά όταν γίνεται αυτό το πράγμα 200 φορές τη μέρα, είναι εκνευριστικό. I'm not gonna lie. Δηλαδή, εγώ πήρα τον μπούστη τον πατέρα σου τηλέφωνο. Δεν τον πήρα. Εσύ γιατί με παίρνεις. Ρε καλή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι καλή, ρε τα παιδιά λένε fans είναι, κατάλαβες, αλλά
πρέπει να σεβόμαστε λίγο για το privacy του άλλου, ρε φίλε. Δεν είμαι στο Madame Tussauds τέτοιο, είμαι και εγώ άνθρωπος. Όπως σου είπα, και το τηλέφωνο μου το χρησιμοποιώ. Δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια τηλέφωνα που δεν ξέρω και να τα μπλοκάρω. Τι έγινε με τον έναν, τι έγινε με τον άλλον. Έχει φύγει μιούτ, να ξέρετε. Τα έχω πει άπειρες φορές, πόσο έδωσε 18 ευρώ. Τα έχω πει άπειρες φορές. Δεν θα κάτσω να δώσω cloud σε κανέναν άλλον. Ούτε θα ασχοληθώ με κανέναν άλλον, λεγγένει. Εντάξει. Όποιος λέει το όνομά μου τέτοιο, απλά να το λέει καλά, να το προφέρει καλά το όνομά μου. Εντάξει. Λεφτά βγάζουμε. Αυτά. Για να μην ξαναλέμε τώρα γνώμη και τέτοιο το ένα το άλλο. Έχω σοβαρές δουλειές να ασχοληθώ. Δεν κάθομαι να δω ποιο μαλακισμένο βρίζει ή ποιος καραγκιόζης. Αυτά. Αυτά από μένα. Τι αρώμα φοράω. Φοράω Louis Vuitton Ombre Nomad και τα μπάκο βανίλα Tom Ford. Αυτά φοράω πιο πολύ. Κονίλο. Να κοντά. Να το μιλήσουμε τον Κονίλο όταν μπορεί για αυτός. Όταν μπορώ κι εγώ. Μόλις γυρίσω από Λονδινάκι. Βάλουμε κάτι σίγουρα, ρε μαγκές. Θα βγάλουμε. Απλά τώρα έχω τα releases μέχρι το τέλος του 23. Τα έχω ήδη set. Είναι αυτή την Πέμπτη το βράδυ βγάζουμε γειτονιά 3 με MG και Fan. Πρώτη του μήνα βγαίνει το Ferrari. Και θα σας πω date για κοντά στα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα, έτσι. Για το επόμενο single που θα βγάλουμε. Πότε θα κάνω παιδί, κάποια στιγμή. Σνίκαρ, όταν κάνεις παιδί, πώς θα το ονομάσεις, έχουμε πει ρε Batman. Batman Γιαννούλης. Δεν θα φάει λεκαμπούλινγκ στο σχολείο καθόλου. Λονδίνο και... ή Παρίσι και γιατί. Ρε φίλε, δεν ξέρω, το Παρίσι βγάζει μια τρομερή ενέργεια. Έχει τρελή άβρα. Πολύ artistic πόλη, έχει και τη Disneyland. Έχει πολύ καλό φαγητό, σίγουρα πολύ καλύτερο από το Λονδίνο. Το φαγητό του. Περισσότερα πράγματα να κάνεις. Δεν ξέρω, Λονδίνο έμενα κιόλας. Έμενα Λονδίνο. Και το έχω ψηλοβαρεθεί. Λονδίνο πάνω από 5 μέρες δεν κάθομαι. Κάνει... Αντιθέτως με το Λονδίνο δηλαδή που είναι μαλάκα μου deep όλοι. Δεν ξέρω, με πάντα βαϊβάζει το Λονδίνο τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή θα πας μια μέρα, θα πας για shopping, θα πας για φαγητό, θα πας λίγο καζινάκι εκεί, χιπόντρομ, θα... Εντάξει, έχει πράγματα να κάνεις, απλά έμενα και χρόνια εκεί πέρα. Δεν θα έμενα μόνιμα στο Λονδίνο δηλαδή. Βέβαια, αντιπέντες και τι παρέα θα έχεις και τι κονέ θα έχεις, κατάλαβες. Είναι και όλα αυτά στο πρόγραμμα. Οπότε θα πάω να πάρω το πέντε τώρα. Θα κάνω το vlog, θα γυρίσουμε και vlog με τον Νάπτζ εκεί στο μαγαζί του. Θα κάνω λίγο να το φοράω δηλαδή. Τι να κάνω λίγο από το ράριο, το πρώτο πέρσι και το hook το έχετε ένα χρόνο. Μη ζούμε παραπάνω. Να σας κάνω λίγο για το δεύτερο κουμπλέ. Άμα είναι να μην το βγάλω μετά. Να βγάλω με γυαλιά μάξι. Το κομμάτι με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι το έχουν τελειώσει. Εγώ έχω να το μαζέψω λίγο το δικό μου πόρτ. Γι' αυτό είναι το παιδί. Θα τα σπάμε. Αλλά να σας μεγαλώσω. Για να το πόσο θα πάμε. Πολλές. Scarface. Godfather, ξέρεις, τα κλασικά, Carlitos Way. Καζίνο. Beat είναι του παραγωγού του Noise, του Ratchet, του Ferrari. Έχει κάνει Captain Conan, έχει κάνει La Cream, έχει κάνει Gway, Ratchet. Αγαπημένο burger, double bacon cheeseburger από Five Guys. Ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα. Και ό,τι άλλα κόλπα έχει. Oh.
Μόνο εγώ βήχω ρε μαλάκα με αυτές τις μαλακές τα ηλεκτρονικά. Σοβαρά ρε τσάτ. 2 του μήνα παίζω στο Λονδίνο, μάγκες, δεν ξέρω, όσοι είστε Λονδίνο, έχω λαϊβάκι στο Λονδίνο 2 του μήνα, ε. Έχω λαϊβάκι Λονδίνο. 2 του μήνα, στο Bon Bon. Ο Star με αφήσει αύριο κιόλας. Οπότε έχουμε και λαϊβάκι στο Λονδίνο, και κλικ, και vlog, και όλα τα κόλπα. Και 3 του μήνα σκάω, να γκρεμίσουμε το Λόχαν ξανά. Μπαίνουμε και το στούντιο τώρα στο σπίτι. Φάει το μπετάκι, φύγαμε. Βλέπουμε το στούντιο στο σπίτι. Έχουμε ταξίδι τώρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά ρε. Δεν έχω διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο. Ναι, αυτά στο Tom of Martin σπουδάζει. Όχι ρε. Διαβάζω βιβλία ρε. Διαβάζω. Θέλει το D, μα δεν μιλάει για το Δημήτρη Σπίτση. Όχι ρε. Θα πάω κάποια στιγμή ρε, αλλά όχι τώρα. Τώρα πρέπει να πούμε.